Είναι μια σημαδιακή μέρα, 25 Φλεβάρι, για την ίδια ώρα που η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ψηφίσει ένα νέο ακόμη αντιασφαλιστικό νόμο και να επιβάλλει με νέο νομοθετική πρωτοβουλία που θα φέρει την απαγόρευση των διαδηλάσεων, κλιμακώνοντας με αυτόν τον τρόπο την αντεργατική της και αντιλαϊκή της επίθεση σε όλα τα μέτωπα, η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕ επιχειρεί να διοργανώσει ένα συνέδριο παροδία με διάτριτες διαδικασίες εξπρές, με δεκάδες νόθους αντιπροσώπους αλλά και εκπροσώπους της εργοδοσίας. Σε ένα κλίμα αστυνομοκρατίας, με την επιστράτευση των ΜΑΤ αλλά και του λιμενικού, για να περιφρουρήσουν τους νόθους αντιπροσώπους και την ανεκδίκητη ηγεσία της ΓΕΣΕ. Ένα συνέδριο υπό αστυνομική κατοχή. Ένα συνέδριο κλειστό στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους του. Κλειστό στους δημοσιογράφους, αλλά ανοιχτό στην κυβέρνηση, στην εργοδοσία, για να μπορούν να παρεβαίνουν ανοιχτά στα συνδικάτα. Το ότι το συνέδριο πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία των δυνάμεων καταστολής στην ηγετική ομάδα του Παναγόπουλου, του Καραγιοργόπουλου, του Κιουτσούκη και του Βασιλόπουλου, αποτελεί και την επιβράβευση αυτής της ηγετικής ομάδας από την κυβέρνηση για τη στάση την οποία κράτησαν απέναντι στο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο του κυρίου Βρούτση, το οποίο το χειροκρότησαν και κράτησαν ανοιχτή απεργοσπαστική στάση. Με τα ΜΑΤ έτσι η κυβέρνηση προσπαθεί να επιβάλλει την αρεστή σε αυτήν αλλά και στο ΣΕΒ ηγετική ομάδα στη ΓΕΣΕ. Με τα ΜΑΤ η κυβέρνηση προσπαθεί να υλοποιήσει τα απαράδεκτα κλειστά τύπου χώρου συγκέντρωσης των προσφύγων και των μεταναστών στα νησιά, μετατρέποντάς τα σε φυλακές εφαρμογής της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά δηλαδή ότι ο αυταρχισμός αποτελεί την άλλη όψη της αντιλαϊκής πολιτικής. Και το σημερινό νομοσχέδιο, σταθμός, όπως το χαρακτήρισε ο Υπουργός της Εργοδοσίας, μιλώντας το πρωί στην Ολομέλεια, αυτή ακριβώς την αντιλαϊκή πολιτική υπηρετεί. Έτσι λοιπόν, με το σημερινό νομοσχέδιο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παίρνει τη σκυτάλη στην κατεδάφιση του κοινωνικού χαρακτήρα της δημόσιας ασφάλισης από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο Βρούτση έχουμε την νομιμοποίηση του αντιδραστικού και απαράδεκτου νόμου Κατρούγκαλου στο ασφαλιστικό. Πλέον μπορούμε να μιλάμε για ασφαλιστικό σύστημα Κατρούγκαλου Βρούτση. Νόμο Κατρούγκαλου που τον υποδέχτηκαν οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι, οι επαγγελματίες, οι αγρότες με μαζικές απεργίες, με συγκεντρώσεις διαρκείας. Και βέβαια με τις σημερινές διατάξεις κάνει κάποια μικρομερεμέτια, κάποια σοφατίσματα στο νόμο Κατρούγκαλο, διατηρώντας όμως το ακέραιο, τον αντιδραστικό του περιεχόμενο. Ένα περιεχόμενο το οποίο βάζει τα φόπλακα, βάζει τη σφραγίδα στην κατεδάφιση του κοινωνικού χαρακτήρα της δημόσιας ασφάλισης, έχοντας στον πυρήνα του την υιοθέτηση του γνωστού τριαξονικού συστήματος, δηλαδή του συστήματος Πινοσέτ. Αυτό είναι ο πυρήνας του νόμου Κατρούγκαλου. Δεύτερον, με το νομοσχέδιο του κυρίου Βρούτση νομιμοποιεί το μαζικό ρυφηφί που έγινε σε βάρος των συνταξιούχων όλα αυτά τα χρόνια. Οι απώλειες για κάθε συνταξιούχο υπολογίζονται στην τάξη του 40 με 50% από τα χρόνια της κρίσης και μετά. Έτσι λοιπόν έχουμε την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης. Δηλαδή μια απώλεια τον καθένα συνταξιούχο περίπου 15%. Την κατάργηση της κατώτερης σύνταξης με νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Για να μην ξεχνιόμαστε που από τα 712 ευρώ 492 η κατώτερη σύνταξη, 630 το ΕΚΑΣ, 712, μέσα σε ένα βράδυ πήγε στα 403 ευρώ. Μείωση 45%. Δηλαδή οι απώλειες για κάθε συνταξιούχο που έπαιρνε την κατώτερη σύνταξη, 319 ευρώ. Και τολμάτε να μιλάτε για προστασία του συνταξιούχου. Κατάργηση του οικογενειακού επιδόματος 10% από τις συντάξεις. Αύξηση των εισφορών ΣΥΡΙΖΑ στην υγεία
από 4-6% στις κύριες συντάξεις και επιβολή 6% στις επικουρικές συντάξεις για τις δαπάνες για την υγεία. Τη σφαγή των αναπηρικών συντάξεων, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, το πάγωμα των συντάξεων μέχρι το 2023 και πάει λέγοντας. Αλλά πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα είναι ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων. Από τα 5 τελευταία έτη μεταφέρθηκε το ποσοστό αναπλήρωσης στο σύνολο του εργάσιμου βίου. Με αποτέλεσμα αυτό το ποσοστό αναπλήρωσης από 80 και πάνω από 80% που ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις να πέσει σε κάτω από 50%. Δεν πειράζει. Έχει πάει να προστατεύσει την ηγεσία της ΓΕΣΕΕΣ. Κύριε Επαφίλη, ξέρετε, γνωρίζετε, ούτε στο Καβούρι είναι, ούτε πουθενά αλλού. Είναι εκεί που και οι αυτοκράτορες ενίοτε πάνε μόνοι τους. Για 2-3 λεπτά. Ωραία, δηλαδή τι θα έπρεπε να γίνει. Να πω. Δεν υπάρχει άλλος από το Υπουργείο. Ο κύριος Μηταράκης έγινε υπουργός. Δεν υπάρχει άλλος από το αρμόδιο Υπουργείο. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, κύριε Καναθανασόπουλε, να διακόψω μέχρι να επανέλθει ο κύριος Υπουργός. Δεν έχει νόημα. Σε όταν μία κουέντον δεν χρειάζεται, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, καλά, όπως νομίζετε εσείς. Πάντως, εγώ μπορώ να διακόψω μέχρι να έρθει. Όχι, μπορώ να προχωρήσω όμως με το ένα λεπτό περίπου που φαγκώθηκε. Δεν υπάρχει για ένα λεπτό. Παραπάνω θα είναι, όπως θα σε όλους πλην του κυρίου οικονόμου. Οπότε μπορώ να συνεχίσω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, αν και απουσιάζει ο Υπουργός της Εργοδοσίας. Τι σημαίνουν λοιπόν όλα αυτά? Ποιο είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών? Ότι οι συνολικές απώλειες για τους συνταξιούχους όλα αυτά τα χρόνια ξεπερνάνε τα 100 δις ευρώ. Και θα ρωτήσει κάποιος, αυτά τα 100 δις ευρώ που χάθηκαν από τους συνταξιούχους, πού πήγανε? Οι απαντήσεις είναι πολύ απλές. Πήγαν για την εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους, για το οποίο δεν ευθύνονται οι συνταξιούχοι, ούτε ο λαός. Ευθύνονται το φαγοπότητο τεράστιο το οποίο κάνουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι με την κρατική χρηματοδότηση και επιδότηση, οφείλεται στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που χάσανε τα ασφαλιστικά ταμεία δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και οφείλεται στις πολιτικές, τις διαχρονικές πολιτικές και των προηγούμενων και της σημερινής κυβέρνησης για την ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων. Τρίτον, με το νομοσχέδιο Βρούτση νομιμοποιείται το τεραστίο διαστάσεων πλιάτσικο το οποίο έγινε στα αποθεματικά των ταμείων. Και τώρα μιλάτε δίθεν για βιωσιμότητα των ταμείων. Αποκαταστήστε το πλιάτσικο που έγινε στα αποθεματικά. Ένα πλιάτσικο διαχρονικό. Τράπεζα της Ελλάδος, στην πρώτη φάση του ασφαλιστικού συστήματος, τότε που και η αναλογία εργαζόμενων και συνταξιούχων ήταν πολύ ευεργετική. Τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων ήταν κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος με μηδενικό επιτόκιο τη στιγμή που ο πληθωρισμός έτρεχε με 15 και 20%. Ο ετήσιος πληθωρισμός. Και τι τα έδινε η Τράπεζα, τι τα έκανε η Τράπεζα της Ελλάδος αυτά τα αποθεματικά? Τα έδινε δάνεια για να ενισχυθούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Και θυμηθείτε τι κουφάρια επιχειρηματικών ομίλων και τι δανεικά και αγύριστα υπάρχουν από μια σειρά μεγάλες επιχειρήσεις, πρωταθλητές εκείνης εποχής της δεκαετίας του 70. Πόσα χρωστάνε στις τράπεζες, που πλέον δεν μπορούν και να τα πληρώσουν, πόσα χρωστάνε στα ασφαλιστικά ταμεία, πόσα χρωστάνε στην εφορία οι συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Δεύτερον, μέσα από το τεράστιο κράχ και τη μαζική απώλεια που είχαν, τα αποθεματικά που είχαν τοποθετηθεί σε μετοχές, τζογάρονται στο χρηματιστήριο Αθηνών με το κράχ επί κυβέρνηση Σιμίτης. Τρίτον, μέσα από το κούρεμα των κρατικών ομολόγων για το γνωστό PSI. Όλα αυτά είναι δεκάδες δισεκατομμύρια που χάθηκαν από τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Άρα και επίσης υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που ξεχνιούνται. Πού πήγαν τα αποθεματικά του επικουρικού ταμείου της ΔΕΗ? Δόθηκαν πεσκές για να ιδιωτικοποιηθεί και να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία η ΔΕΗ. Χάθηκαν και αυτά για τους εργαζόμενους στο όνομα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της στήριξης της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Έτσι λοιπόν το σύνολο των αποθεματικών που έχουν κλαπεί, εμείς λέμε πρέπει να επιστραφούν. Και πρέπει να επιστραφούν όλα. Από το κράτος, να πληρώσει το κράτος, να πληρώσουν οι επιχειρήσεις, να πληρώσουν οι τράπεζες για όλα αυτά που χάθηκαν όλες αυτές τις δεκαετίες από τα ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι λοιπόν, παρά την κυβερνητική προπαγάνδα, παρά τις προσπάθειες, τις απέλπιδες του Υπουργού της Εργοδοσίας να κάνει το μαύρο άσπρο, η πραγματικότητα δεν κρύβεται.
Με το σημερινό νομοσχέδιο θωρακίζεται ακόμη περισσότερο η συνεχή καρατόμηση των συντάξεων και η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι φέτος από τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2020 προσβλέπεται στο προϋπολογισμό του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος μείωση των δαπανών για συντάξεις κατά 200 εκατομμύρια ευρώ. Από 29 δισεκατομμύρια 142 εκατομμύρια που ήταν οι δαπάνοι για τις συντάξεις κύριες και επικουρικές του 19, το 2020 προβλέπεται να διατεθούν 28 δισεκατομμύρια 950 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά και η αναλογιστική αρχή με την αναλογιστική της βάση που έβγαλε είναι πολύ αποκαλυπτική. Τι λέει? Ότι το 2020 το σύνολο της συνταξιοδοτικής δαπάνης ανέρχεται στο 14,6 του ΑΕΠ και αυτό πρέπει να μειωθεί μέχρι το 2070 στο 11,9%. Δηλαδή συνεχής μείωση των συντάξεων. Έτσι το σύστημα γίνεται βιώσιμο με βάση την ανταποδοτική μελέτη ώστε να συνεχίζει να υπάρχει το μόνιμο τσεκούρι στις συντάξεις με τις συνεχείς μειώσεις. Προβλέπει αναλογιστική μελέτη αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, το οποίο μπορεί να φτάνει με βάση και το προσδόκιμο όριο ζωής μέχρι και τα 70 χρόνια, μέχρι το 2066. Δηλαδή, θα δουλεύουν μέχρι τα βαθιά γεράματα. Και βεβαίως, τη συνεχή μείωση προβλέπεται της κρατικής χρηματοδότησης από 5,3% που ήταν σήμερα, που είναι σήμερα, που είναι φέτος, στο 3,1% το 2070. Και ταυτόχρονα προβλέπεται στο νομοσχέδιο η αύξηση κατά 20% των ασφαλιστικών εισφορών για το 80% των αυταπασχολούμενων, των επαγγελματιών και των αγροτών που ήταν σήμερα στην κατώτερη κλίμακα ασφάλισης. Γιατί αυτή η κατώτερη κλίμακα αυξάνεται και πηγαίνει στα 220 ευρώ, αύξηση δηλαδή 19% για την ακρίβεια. Αλλά και ταυτόχρονα στο νομοσχέδιο που υπάρχουν και νέα δωράκια προς το κεφάλαιο, όπως είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, υιοθετώντας την απέτηση του ΣΕΒ περί μείωση του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους, και βεβαίως ο κατάλογος έχει και συνέχεια. Αλλά όμως, ποια είναι η βασική αιτία των ανατροπών στο σύστημα το ασφαλιστικό διαχρονικά, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα? Είναι μήπως η αναλγησία των διαφόρων υπουργών και των κυβερνήσεων? Και αυτό μπορεί να είναι, αλλά άλλο είναι η αιτία. Είναι οικονομικοί λόγοι. Και αυτοί βεβαίως δεν έχουν να κάνουν ούτε με τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, ούτε με το δημογραφικό πρόβλημα. Αυτές είναι οι επιπτώσεις. Η αιτία που βρίσκεται, η αιτία βρίσκεται ακριβώς στις τεράστιες ανατροπές οι οποίες έγιναν στην αγορά εργασίας. Βρίσκεται στην απέτηση των βιομήχανων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών και των μεγαλεμπόρων για πολύ φτηνούς εργαζόμενους, για εργαζόμενους χωρίς συλλογικά δικαιώματα για να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Άλλωστε, είναι τυχαίο ότι η βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων δένεται με το διαχρονικό πλιάτσικο που έγινε στα αποθεματικά. Η βιωσιμότητα δένεται με τις ανατροπές στην αγορά εργασίας, όπου κυριαρχεί η ευελιξία, κυριαρχεί η μερική απασχόληση, η μείωση στους μισθούς, στον κατώτερο, στο μέσο μισθό, η ανεργία η οποία καλπάζει νόμιμη και παράτυπη, αλλά και επίσης η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Και όλα αυτά, όλες αυτές οι ανατροπές στην αγορά εργασίας έχουν γίνει για να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί θέλουν φτηνό εργαζόμενο χωρίς δικαιώματα. Και αλήθεια, πώς μπορεί ένας νέος άνθρωπος με 300-350 ευρώ να δημιουργήσει οικογένεια? Αυτή είναι η επίπτωση στο δημογραφικό πρόβλημα. Αυτό ευθύνεται οι συνθήκες διαβίωσης της συντριπτικής πλειοψηφίας της νέας γενιάς. Άρα λοιπόν, επί της ουσίας, τι θυμίζετε με όλα αυτά τα οποία ισχυρίζεστε όλοι, και η Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής και ο ΣΥΡΙΖΑ? Ζητάτε την επίοικια του δικαστηρίου όπως έκανε αυτός που σκότωσε τον πατέρα του, γιατί είναι ορφανός. Λαιλατίσατε τη ζωή της εργατικής τάξης και σήμερα ζητάτε επίοικια για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα. Όμως, μια ζωή θα πληρώνουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα. Και στο απειρόβλητο και με νέες παροχές θα μένει το κεφάλαιο και επιχειρηματική όμιλη.
Έτσι λοιπόν, οι ανατροπές στο ασφαλιστικό σύστημα πάνε χέρι-χέρι με τις ανατροπές στην αγορά εργασίας και συνέχεια θα είναι δυσίωνοι, γιατί οι ανάγκες της θωράκης ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων είναι αυτή που τσακίζει τα εργατικά δικαιώματα, είναι αυτή που τσακίζει τη ζωή της εργατικής τάξης, των αυταπασχολούμενων, των εκατοντάδων χιλιάδων φτωχών και μεσαίων αγροτών. Να λοιπόν, αυτές ακριβώς οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων απαιτούν όλο και μικρότερη κρατική χρηματοδότηση προς τα ασφαλιστικά ταμεία και όλο και μεγαλύτερη χρηματοδότηση στους επιχειρηματικούς ομίλους και στο κρατικό χρέος. Αυτή η ανταγωνιστικότητα απαιτεί την πλήρη απαλλαγή των εργοδοτών από τις εργοδοτικές εισφορές στο όνομα της μείωσης του μη μισθολογικού κόστους. Αυτό είναι επί της ουσίας η βάση του τριαξονικού συστήματος. Ένας δημόσιος πυλώνας όπου θα παρέχει συντάξεις προνοιακού χαρακτήρα, συντάξεις φτώχειας δηλαδή, και ο πίνακας είναι αποκαλυπτικός για τα έργα και τις ημέρες του νόμου Κατρούγκαλου και νόμου Βρούτσι. Μετά από 30 χρόνια εργασίας και 9.000 ένσημα, και αν έχει όλα αυτά και τα 30 χρόνια μέσο μισθό 1.000 ευρώ, ποια είναι η σύνταξη που αναλογεί στα 1.000 ευρώ εργασίας? Είναι 264 ευρώ, που μαζί με την εθνική σύνταξη θα φτάσει στα 647 ευρώ. Να λοιπόν ποιο είναι το αποτέλεσμά σας. 264 ευρώ αναλογούν σε 30 χρόνια εργασίας και 1.000 ευρώ μέσο μισθό και τα 37 χρόνια εργασίας. Και μετά μιλάτε ότι πάτε να αποκαθεστήσετε τις τεράστιες αδικίες στους ασφαλισμένους και στους συνταξιούχους. Αυτή η ζωή τους περιμένει. Έτσι λοιπόν, απέναντι σε αυτό το δημόσιο πυλώνα, ο οποίος παρέχει συντάξεις φτώχειας, συντάξεις πείνας, μετατρέπεται ως ελκυστική οι άλλοι δύο πυλώνες των επαγγελματικών ταμείων και της ιδιωτικής ασφάλισης, που βασίζονται πάνω στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα, που αποτελούν τομείς της ιδιωτικής οικονομίας και της ιδιωτικής ασφάλισης. Και τα αποτελέσματα είναι γνωστά που είναι. Η Ένρον με το επαγγελματικό της ταμείο, που χάσανε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι το σύνολο των συνταξιδοτικών τους αποδοχών. Και αν λέτε ότι αυτά είναι παλιά ξινά σταφύλια, εδώ πέρα υπάρχει δημοσίευμα του Σαββάτου της Καθημερινής για την Dyson Group. Πόσα χρωστάει, χρωστάει μερικά δισεκατομμύρια ευρώ στο συνταξιοδοτικό ταμείο, το επαγγελματικό συνταξιοδοτικό ταμείο των εργαζόμενων. Η Dyson Group το καταθέτω στα πρακτικά δημοσίευμα της Καθημερινής του Σαββάτου. Αλλά και στην ιδιωτική ασφάλιση, με τη χρεοκοπία δεκάδων μεγάλων ασφαλιστικών εταιρεών σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ήδη εδώ οι ασφαλισμένοι της ΑΣΠΗΣ διεκδικούν δεκάδες χρόνια τώρα να πάρουν πίσω όλα αυτά τα οποία είχαν δώσει, αλλά πουθενά. Από αυτή λοιπόν την άποψη, όλες αυτές οι ανατροπές γίνονται ακριβώς γιατί πρέπει να υπάρξει, να δοθεί κίνητρο στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες να εμπορευματοποιηθούν ακόμη περισσότερο τις λαϊκές ανάγκες. Και δεν είναι τυχαίο ότι και ο Υπουργός, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, έσπευδε να υιοθετήσει το σύνολο των ευρωπαϊκών οδηγιών που διευκόλυναν τη δράση των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρείων, αλλά και ο σημερινός Υπουργός της Εργοδοσίας, ο κύριος Βρούτσης, σε πρόσφατη δήλωσή του είχε πει ότι θα πρέπει το επόμενο νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης είναι τα κίνητρα που θα δοθούν στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες για να προχωρήσει ομαδικά συμβόλαια. Έτσι λοιπόν, πυρήνας όλων αυτών είναι η λογική της ανταποδοτικότητας, ο αντιδραστικός αυτός χαρακτήρας. Είναι το βάρβαρο, το καπιταλιστικό σύστημα, που παρά τις τεράστιες δυνατότητες που έχει με την επιστήμη, με την τεχνολογία, με την παραγωγικότητα της εργασίας, αναγκάζουν τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, πλατεία, λαϊκά στρώματα να ζουν όλο και με λιγότερα. Κάθε χρόνο που περνάει, για να συσσωρεύεται ο κοινωνικά παραγόμενος πλούτος σε όλο και λιγότερα χέρια. Και βεβαίως η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη παρά ο κόσμος, η εργατική τάξη, οι αυταπασχολούμενοι, η φτωχή και μεσαία αγροτία, η νεολαία των λαϊκών στρωμάτων και οι γυναίκες να διεκδικήσουν την ικανοποίηση των σύγχρονων και διευρυμένων αναγκών. Να συγκρουστούν με αυτό το σύστημα που γεννά φτώχεια, εξαθλίωση, με τη βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήματος, για να ανοίξουν τον δρόμο για τον σοσιαλισμό και την ικανοποίηση των αναγκών τους. Έτσι λοιπόν, απάντηση στο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο, μια ακόμη απάντηση στο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο Βρούτσι, πρέπει να δοθεί στις 27 του Φλεβάρι, την Πέμπτη, στις συγκεντρώσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα, για να διεκδικηθεί από το σύνολο των εργαζόμενων και των συνταξιούχων η αποκατάσταση των απολειών
που είχαν οι συνταξιούχοι όλα αυτά τα χρόνια. Η αποκατάσταση 13ης και 14ης σύνταξης για όλους. Οι αυξήσεις των συντάξεων που πρέπει να πάνε χέρι με την αύξηση στον κατώτερο μισθό. Η μείωση των όρων συνταξιοδότησης στα 60 χρόνια για τους άντρες και στα 55 χρόνια για τις γυναίκες. Και είναι ρεαλιστικό, γιατί η παραγωγικότητα της εργασίας έχει πολλαπλασιαστεί χάρη στην νέα τεχνολογία. Και βεβαίως να επιστρεφούν το σύνολο των αποθεματικών. Για να πληρώσει επιτέλους το κράτος και η εργοδοσία για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ανακουφιστεί η λαϊκή οικογένεια. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποκτήσει δύναμη στη δύναμή της για να τα ανατρέψει όλα.